Λοιπόν, πριν φάμε και γλυκό, γιατί φάγαμε την κοτοπουλάρα, τώρα θα πάμε και γλυκάρα φοβερή. Φοβερή όμως, κυρίες μου, να σας πω ότι σήμερα κερδίζετε αυτό το εκπληκτικό Samsung Galaxy Note 4, ίσως το καλύτερο κινητό της αγοράς, Android, αξίας 800 ευρώ. Βλέπετε και πόσο κομψό είναι. Είναι δερμάτινη η πίσω του όψη, έτσι. Και έχουμε ανοίξει και το καλύτερο γυναικείο site, το facebook.gr. Μπείτε να το δείτε, θα σας αρέσει σίγουρα και θα κολλήσετε. Επίσης, από σήμερα μπορείτε να κατοχυρώσετε το αυριανό δώρο των 8.000 ευρώ, που είναι η αλλαγή ολόκληρης της επίπλωσης του σπιτιού σας. Από κρεβατοκάμαρα, καθιστικό, σαλόνι, τραπεζαρία και σκρίνιο. Όλα αυτά αξίας 8.000 ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, αφιερωμένο στο τυραμισού, διότι το τυραμισού το τρως και σε ανεβάζει ψηλά. Αυτή είναι η έννοια του τυραμισού. Χρήστος Βέργαρδος μαζί μας. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Κάθε φορά έχω άγχος που θα τονίσω το επίθετό σου. Στα ύψιλο, μια χαρά, μια Είσαι χαρά. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Είναι ωραίο αυτό το τυραμισού. Κοίταξε, θα το δοκιμάσεις και θα μου πεις, νομίζω ότι είναι το αυθεντικό, η αυθεντική γεύση του τυραμισού. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο όμως, Φέη, είναι ότι είναι εύκολο. Ναι. Και όπως βλέπεις, έχω κάνει και μια διαφορετική λίγο παρουσίαση από το κλασικό τυραμισού. Δεν το έβαλα ούτε σε τούρτα. Ναι. Είναι ωραίο. Και... είναι πιο εντυπωσιακό. Ναι, ξέρεις, εμένα μου αρέσει γενικότερα τις συνταγές μου, όποτε παρουσιάζω συνταγές τηλεοπτικά, ειδικά να είναι πρώτον εύκολες, να είναι απλά τα υλικά. Πες μου, Χρήστο, εσύ είσαι πάστρι σεφ. Ναι. Και μόνο. Δεν μπορεί ένα σεφ να είναι και πάστρι σεφ, ένας κανονικός. Αχ, θα ανοίξουμε συζήτηση, Όχι, δεν την ανοίξουμε, έτσι απλώς θα κάνω μια ερώτηση. Θα σου πω, θα σου πω. Ένας σεφ, κουζίνα σεφ, ναι. Έχει κάνει, λογικά έχει κάνει μαθήματα ζαχαροπλαστικής. Μάλιστα. Αλλά ένας pastry σεφ είναι η εξειδικευσή του. Είναι οι γνώσεις του πιο εξειδικευμένες. Έτσι το κόβω. Ναι, θες να σου ρίξω και λίγο σοκολάτα από πάνω, για περίμενε ρε Φέη, να το ολοκληρώσουμε το έγκλημα. Γεια σου ρε Χρήστο. Για να το βγάλουμε να δούμε. Είναι εύκολη συνταγή να την κάνουν τα κορίτσια μου τα αγαπημένα? Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη, Φέη. Θα το δεις κιόλας, θα τη φτιάξουν και οι φίλες μας και οι φίλοι μας. Ας την ανεβάσουν και στο Twitter για να, το δούμε και το αποτέλεσμα στην πράξη. Αν δεν σε έχω βρει, πρέπει να σε βρω στο Twitter. Που είσαι? CV Pastry. Να σε βρω, να σε παίζω. Να με βρεις. Λοιπόν, να βγάλουμε ένα κομμάτι να το δούμε και ευθύς αμέσως να δούμε τα υλικά μας. Mm-hmm. Δεν βρίσκω την αυτή. Το βγάζουμε το. Θες να το πάμε μαζί? Να το πάμε μαζί. Α, έλα να το βγει. Έλα. Δύο καλύτεροι από έναν. Έτσι. Οπ. Έτσι σερβίρεται, σαν τούρτα. Ναι. Είναι τυραμισού τούρτα, καταλάβατε. Ποια είναι η διαφορά του. Ωραίο, ε. Είναι εντυπωσιακό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ωραία, θα το δοκιμάσεις, γιατί εσύ, επειδή με την Ιταλία έχεις και μια πιο ιδιαίτερη. Εγώ γενικά σχέση. Με το φαγητό, Χρήστο, που έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Και με το γλυκό σου έχω δει όμως ότι. Του δίνω και καταλαβαίνω. Έτσι, έτσι, έτσι. Δοκίμασέ το και μετά, όποτε είσαι έτοιμη, μου λες να. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία κρέμα δροσερή. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το ζητούμενο. Και δεν γιατί... έχει αυτό το καφέ. Εμένα με ενοχλεί καμιά φορά το τυραμισού που έχει πολύ που έχει έντονη πολύ γεύση καφέ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τον Nescafé αυτό τη στιγμή, πώς λέγεται. Είναι πιο δυνατή αυτή η γεύση από το γλυκό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Είναι ελαφριά η γεύση. Αυτό, αυτό. Και είναι και όπως είπες και δροσερή. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Πάμε να πούμε τα υλικά μας. Σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για την κρέμα θα χρειαστούμε 90 γραμμάρια ζάχαρη, 6 κρόκους αυγών, 120 ml κρέμα γάλακτος, 380 γραμμάρια τυρί μασκαρπόνε, μία βανίλια και 125 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα. Mm. Και όπως και το κακάο που έχω δώσει, είναι για τη διακόσμηση. Και για πολύ το σιρόπι θα χρειαστούμε 150 ml καφέ εσπρέσο. Αυτό να σας πω ότι είναι περίπου τρεις δόσεις, τρία εσπρεσάκια δηλαδή. Ναι. Εσπρέσο έβαλες εσύ. Ναι. Μ' αρέσει που δεν είναι δυνατή η γεύση του καφέ. Ναι. 150 γραμμάρια ζάχαρη και 300 ml νερό. Επίσης, το καταλαβαίνεις, σαβουαγιάρ λέγεται αυτό. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνεις ο τρός, δεν έχει μου σκέψει πολύ. Mm-hmm. Να γίνεται νιανιά στο Μπράβο. Στόμα. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι και το ζητούμενό με Φέη, ότι δεν θέλω το σαβαγιάρ. Γιατί έχουμε και σαβαγιάρ. Το τυραμισού είναι και με παντεσπάνι αντί για σαβαγιάρ. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Και αν θες να πούμε και σωστά τα πράγματα όπως έχουν το αυθεντικό το ιταλικό του τυραμισού, είναι με παντεσπάνι. Ωραία. Απλά επειδή θέλω να την κάνω πιο εύκολη την εκδοχή και λίγο πιο εντυπωσιακή στο στήσιμό της περισσότερο, γι' αυτό επέλεξα τα σαβαγιάρ. Ωραία. Τα σαβαγιάρ θα δούμε και στη συνέχεια που θα το φτιάξουμε κιόλας. Δεν θέλω να τα μουσκεύω πάρα πολύ. Δεν θέλω αυτό που λες, δεν θέλω να γίνεται. Να γίνεται νιανιά. Αυτό. Αυτό. Θέλω λίγο να είναι πιο τραγανό για να φαίνεται και πιο ωραίο. Γιατί όσο το αφήνεις κιόλας με την κρέμα γίνεται ακόμα περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Απορροφάει και από την κρέμα, οπότε έρχεται λίγο και δεν είναι περισσότερο. Για να δούμε τα μυστικά σου, να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, θα σου πω ότι έχω βάλει λίγο σε μπεν μαρί, βλέπεις, έχω βάλει νερό
και έχω βάλει το μπασινάκι από πάνω. Σε Μπεν Μαρί εδώ, Φέη, έχουμε βάλει τους κρόκους των αυγών και πόσοι τη ζάχαρη. Κρόκοι, είναι 6 κρόκοι. 6 κρόκοι. Και τη ζάχαρη της συνταγής. Ο λόγος που τους βάζω πάνω από Μπεν Μαρί είναι ανακάτεμα, παιδιά, 5 λεπτάκια είναι μια χαρά. Ούτε αυγουλίλα σου έρχεται από την κρέμα. Όχι. Καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου. Ο λόγος που βάζω, Φέη, να σου πω τους κρόκους είναι λίγο για να τους παστεριώσω. Εντάξει, θεωρώ ότι 5 λεπτάκια ανακάτεμα είναι μια χαρά, δηλαδή να αναπτύξουν λίγο μια θερμοκρασία. Καλό θα είναι γενικότερα να αποφεύγουμε να έχουμε ομά αυγά σε συνταγές, είτε είναι κρόκος είτε ασπράδι. Ναι, και εγώ, και επειδή αυτά, ξέρεις, θέλω λίγο να τα προσέχω, γι' αυτό και λέω. Συμφωνώ εδώ ότι... απολύτως. Αφού μπορούμε να το κάνουμε. Μπράβο. Και δεν και αλλάζει η κρέμα. Δεν είναι καμιά δύσκολη διαδικασία αυτό τέλεια. Το πράγμα, έτσι. Για ποιο λόγο να μην τα βάλεις σε ένα Μπεν Μαρί 5 λεπτά, ούτως ή άλλως και με τη ζάχαρη γίνεται μια διαδικασία. Σωστά. Ψησίματος, να το πω έτσι, των αυγών. Οπότε ακόμα καλύτερα με απλά, τον Μπεν Μαρί. Ναι, για να είμαστε πιο ασφαλείς, καλύτερα σε Μπεν Μαρί. Άρα λοιπόν, εδώ το μείγμα αυτό θα το βάλω στη συνέχεια στον κάβο του μίξερ. Ξαναλέω λοιπόν, είναι οι κρόκοι της συνταγής μαζί με τη ζάχαρη, τους οποίους έχουμε βάλει για περίπου 5 λεπτάκια ανακατεύοντάς τους σε Μπεν Μαρί. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν εδώ το χτύπημά τους τώρα, Φέη. Ουσιαστικά αυτό θα δεις σε λίγο ότι θα αρχίζει να αφρατεύει. Μάλιστα. Αυτό εδώ να το αποσύρω λίγο. Θα χαμηλώνει και η θερμοκρασία, φαντάζομαι, τώρα με το χτύπημα. Μπράβο, θα πέσει και η θερμοκρασία. Όσο περιμένουμε λίγο να αφρατέψει το μείγμα εκεί, να δούμε λίγο το σιρόπι μέσα στο οποίο θα βουτήξουμε τα σαβαγιάρ. Είναι η ζάχαρη της συνταγής μαζί με το νερό για το σιρόπι. Και μέσα εδώ λοιπόν θα ρίξω και τον εσπρέσο μου. Τον φέρνεις λίγο, Φέη μου. Ζεστός πρέπει να είναι ο εσπρέσο. Δεν μας πειράζει, και κρύος να είναι, ούτως ή άλλως το σιροπάκι μας θα είναι ζεστό. Τώρα, εάν δεν θέλετε, όπως είπε και η Φέη πριν, αν δεν θέλετε να είναι πολύ έντονη η γεύση του καφέ, μπορείτε να βάλετε και λιγότερο καφέ. Δηλαδή, δεν μας προβληματίζει τόσο, δεν είναι ότι θα αποτύχει η συνταγή μας. Έτσι, και λιγότερο καφέ, αν θέλετε, ή και περισσότερο, αν θέλετε να είναι πιο έντονη η γεύση του. Ανάλογα, αυτό εξαρτάται από εσάς. Εγώ ξαναλέω. Είναι πολύ αυθεντική αυτή η συνταγή τυραμισού. Δεν είναι, γιατί πολλές φορές με τις παραλλαγές που βλέπουμε, ναι, σε κάποια γλυκά γίνεται ένα άλλο γλυκό. Mm-hmm, mm-hmm. Από το εκμεκ μέχρι και το τυραμισού, εδώ μας κάνει το κανονικό τυραμισού. Έτσι. Το μόνο που έχω πειράξει είναι η εμφάνισή του, γιατί σου είπα και πριν ότι θέλω λίγο με την εμφάνιση να παίζω για κάτι διαφορετικό. Μέσα εδώ λοιπόν που έχουμε βάλει τον καφέ, ουσιαστικά θα βουτήξουμε λίγο τα σαβαγιάρ μας. Τι γίνεται τώρα, για να δώσουμε τη μορφή του τιραμισού που έχουμε εκεί, που είναι σαν τούρτα, έχουμε πάρει ένα μπασινάκι, ένα λεκανάκι, ένα μπολάκι από αυτά που έχουμε στο σπίτι και έχω βάλει μέσα μεμβράνη. Ωραία. Μέσα εδώ, παντού, να εφάπτεται παντού, και ο λόγος που βάζω τη μεμβράνη είναι καθαρά για να γίνει πιο εύκολα μετά το ξεφορμάρισμά του. Τα σαβαγιάρ λοιπόν της συνταγής μας, και αυτό που λέγαμε και πριν, Φέη, για πολύ λίγο μέσα στο σιρόπι. Το κλείνω αυτό. Ναι, αμέ. Τώρα θα έρθω να το συνεχίσω εγώ εκεί. Για πολύ λίγο. Από τη μία πλευρά μόνο. Κοίταξε, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Αν κάποιος θέλει να είναι πιο μαλακωμένα, μπορεί να τα βυθίσει και τελείως. Κάπως έτσι. Ωραία. Αλλά εγώ προτιμώ σου λέω από τη μία πλευρά για να. Τσακ, τσακ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Φέη, για να μην καθυστερούμε, θέλω όσο αυτό είναι εκεί, θέλω. Έχει, το βλέπεις ότι έχει ανοίξει λίγο το χρώμα του. Όχι, ας το δούμε έτσι πώς το κάνεις. Ωραία. Ωραία. Νομίζω θα προλάβουμε. Μια χαρά. Είναι ωραίο το γλυκό και είναι το τιραμισού, είναι ωραίο γλυκό τελικά, δροσερό. Και μετά το φαγητό, δεν ξέρω, mm-hmm, είναι ένα γλυκό, επειδή είναι ελαφρύ, είναι σαν χωνευτικό, δεν σε βαραίνει ακόμα περισσότερο. Μπράβο. Και θα σου πω εγώ ότι, επειδή το είδες κιόλας γιατί το δοκίμασες, βάζοντάς το στην κατάψυξη, το έβαλα στην κατάψυξη για περίπου 2 ώρες, είναι μια χαρά. Μας διευκολύνει και στο ξεφορμάρισμα, αλλά κάποιος μπορεί να θέλει, λέω εγώ για παράδειγμα, όταν ανοίξει ο καιρός και έχει περισσότερο ζέστη το καλοκαίρι, να το σερβίρει σαν τύπου σεμιφρέντο. Πώς γίνεται αυτό? Θα το αφήσει στην κατάψυξη περισσότερο, τόσο απλά τα πράγματα, δεν θα πειράξουμε τίποτα. Και όταν θα το σερβίρουμε, θα το έχουμε βγάλει λίγο πιο πριν από την κατάψυξη, οπότε να κρατάει θερμοκρασία παγωμένη, η κρέμα γάλακτος θα έρθει και θα παγώσει. Οπότε θα μπορούμε να το σερβίρουμε τύπου σεμιφρέντο. Είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι, δεν είναι σεμιφρέντο. Στην κρέμα μέσα βάζει. Καφέ. Στην κρέμα μέσα δεν βάζω καφέ. Υπάρχουν. Γιατί είναι λίγο πιο μπέζ. Λόγω του τυριού. Α, το τυρί, το μασκαρπόνε, έχει λίγο χρώμα. Πόσο κοστίζει μια συσκευασία μασκαρπόνε, Χριστό? Είναι περίπου στα 2,5 ευρώ. Ωραία. Περίπου στα 2,5 ευρώ. Ρωτάει και το κόστος. Ναι, 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 ναι. Πολλές φορές βάζουμε ένα άλλο τυρί που για μένα αλλάζει τη γεύση. Ναι. Θέλω να δω, είναι τόσο ακριβό, πούμε, και κάποιες φορές το προτιμάμε, ή επειδή δεν βρίσκουμε. Είναι πολύ, ξέρεις, που και σε συνδυασμό με αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν θέλουν να. Ότι θέλουν, μάλλον, συγγνώμη, να πειράξουν τη συνταγή και να δώσουν κάτι διαφορετικό. Αν και πολλοί αυτοί που τα γευστικά του κριτήρια, ξέρεις. Αυτό είναι ένα ωραίο τυραμισού. Πολύ ωραίο τυραμισού. Γεια σου, ρε Κατσαίτη, με τα ωραία σου. Λοιπόν, έχουμε βάλει, έχουμε βάλει και μερικά κάτω. Και τώρα πάμε λίγο να συνεχίσουμε την κρέμα μας. Μέσα στα αυγά λοιπόν που έχουν αφρατέψει, εγώ θα ρίξω και το μασκαρπόνε. Ωραία. Μπορεί να είναι και ένα άλλο τυρί, έτσι, μιας και ναι, το ανέφερες. Σαφώς και μπορούμε να βάλουμε ένα άλλο τυρί τύπου κρέμα. Απλά ξαναλέω ότι το μασκαρπόνε έχει την πιο αυθεντική
Το μασκαρπόνι είναι αλμυρό μόνο του. Όχι, κοίτα και μασέτα. Αλμυρό καθόλου. Έχει πολύ χαρακτηριστική γεύση. Αλλά υγεία μου. Το μασκαρπόνι φαντάζομαι ότι το τρώει κανείς σκέτο.